Κομρινά από το Λεμαΐδος, ο Κοφόγλης από το χωριό μου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός λιράρης. Όμως θα σταθώ στο όνομα του Γόγου, ο ύμνος, το οποίος ήταν ο κύριος μεταλλακτής της λύρας να της δώσει αυτό που της έλειπε. Έδωσε ένα μέτρο, έδωσε τεχνική στο όργανο, χωρίς να ξέφυγε από την παράδοση, όταν έπαιζε τα ποντιακά, τις ποντιακές μελωδίες, και ασφαλώς δεν θα μπορούσα να ξεχάσω την τεράστια επίσης συμμετοχή και συμβολή του Χρύσανθου, ο οποίος μου έλεγε ο συγχωρεμένος ότι έλεγα πού να μου κάνει ανταποκρίσεις ο Γόγος για να παίρνω ανάσες, και έτσι καθιερώθηκε. Και θα αναφερθώ σε άλλα δύο ονόματα πέρα από τον Γόγο. Είναι ο Λάμπης ο Τηλικερίδης από τη Δράμα, που θα τον πω δάσκαλο, διότι από αυτόν είδα πράγματα που για μένα ήταν εκείνη την εποχή, το 75, το 76, φάνταζαν κάτι πολύ μακρινά. Καλή του ώρα, εξαίρετος τεχνίτης, και στο Γεργούλη τον Γουγιομζίδη, που ήταν η μελωδική λύρα. Και από τις κασέτες του, κατά κόρον έμαθα τη λύρα. Θα πεγεντάρα σε κάτσε σαν καμέ.
Μιχαλάκη, εσείς οι Πόντιοι έχετε μια άμεση, μια βιωματική σχέση με το χορό. Ποια θεωρείς ότι είναι η σχέση του λιράρι, του μουσικού με το χορευτή? Σε εμπνέει την ώρα που παίζεις? Πώς νιώθεις εσύ όταν χορεύει ένας καλός χορευτής? Χορεύεις και εσύ μαζί? Πιστεύω ότι βγάζει όλο μου τον εαυτό. Όταν βλέπω χορευτές οι οποίοι χορεύουν και εκφράζουν μέσα από το χορό τους, η λίρα μου πλέον δεν είναι στα χέρια μου. Νιώθω ότι δεν είναι. Με τόση ευχαρίστηση. Έχω ακούσει ότι στο Τρομαχτόν, όταν παίζει το δοξάρι της Ποντιακής Λύρας, φτάνει να χορεύει κυριολεκτικά το δοξάρι πάνω στις χορδές της λύρας. Για πες μας λοιπόν αυτό το περίφημο Τρομαχτόν, τι είναι για σένα? Ο Πυρίχιος ο χορός ο και το Τρομαχτόν. Ναι, ναι. Όντως είναι κάποια πράγματα ασύλληπτα να τα δεις έτσι λιτά. Γίνονται ασυναίσθητα, αυθόρμητα. Και αν πει στη σκέψη ή στη λογική του να καθίσει να τα μετρήσει, θα χάσει και το γήπεδο, όχι την μπάλα μόνο. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είναι όντως τόσο ζωηρή, τόσο ζωντανή. Ο χορός ήταν η ίδια η ζωή.
ωραία τα τραγούδια και η σκοπή, αλλά μας λείπει και ο χορός.